Με τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόσυνα, ξύπνησε το πρωί της Τρίτης η Κατερίνη, ανήμερα της 100ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης. Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, τον Δήμαρχο Κατερίνης, τον βουλευτή Γιώργο Κωνσταντόπουλο και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Θείας Ανάληψης, όπου τελέστηκε η επίσημη δοξολογία. Ελεήμων γά και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί, εις αιώνας των αιώνων. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θεολόγος του Γυμνασίου Λιτοχώρου, κ. Μιχάλης Φαργκάνης. Κάθε γεγονός που όθησε το λαό μας στην πρόοδο και την κρατία και την ειρήνη, τότε μόνο αξίζει να θυμόμαστε όταν έρχεται στην τύχη μας ως επίτευγμα αλλά και ως παραγή. Στη σημερινή επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας, τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Θα τα υπενθυμίσω. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η πάντα τότε κρατεά Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν υποκατάρρευση. Οι λαοί των Βαλκανίων που διατηρούσαν εντός των δωρεών της εξαιτίας πολλών παραγόντων ήταν ιδιαίτερα ελάχιστοι. Συχνά εκφραζόταν εθνικοσυγκινούμενο παρά το όνομα δε επαναστατικά κινήματα. Πρωτοτόρη και συχνά η χώρα η έγκυος. Μετά όμως το επικίνδυνο του 18 η κατάσταση και το καθεστώς σύμπαρξης των Ελλήνων της Μακεδονίας και Θράκης άλλαξε προς το χειρότερο. Στην καταπίεση των Οθωμανών προσθέθηκαν οι εθνικιστικές προπαγάνδες των Κουρδικάδων και των Ρουμάνων. Εκείνη την εποχή, ο τόπος μας σε πολλές περιοχές του ήταν ένα προσαγικό εθνοτήτο. Συνεπώς, καθώς αναμενόταν η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στόχος τους ήταν να αποκομίσουν όσα περισσότερα εταιρικά ωφέλη μπορούσαν εις βάρος φυσικά των Ελλήνων. Ο ελληνισμός αντέδρασε, καθώς απειλούνταν πλέον άμεσα η θρησκευτική και η εθνική του υπόσταση. Φυσικό επαγόρευμα της έντασης των προπαγανδών που σημειώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν η ένοπλη διαμάχη μεταξύ των ελληνικών και βουλγαρικών ανταρτικών ομάδων που διήρκησε από το 4 ως το 8 και έμεινε στην ιστορία ως κοινωνικός αγώνας. Με τη λήξη του, τα θύματα ήταν πολλά και οι καταστροφές μεγάλες. Αλλά το μακεδονικό ζήτημα δεν λύθηκε. Οι διεκδικήσεις απλώς πήραν παράταση χρόνου. Και οι νεότεροι και οι κατόπιν με τις απατηλές υποσχέσεις και το πρόγραμμα εκτουρκισμού των μήμων αμεφανών επιδείνωσαν την κατάσταση. Έπρεπε επιμόντως να βρεθεί μια λύση. Και η λύση αυτή είχε συγκεκριμένα στάδια. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Πλατείας Ελευθερίας. Στεφάνη κατέθεσε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής, κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Ο Δήμαρχος Κατερίνης, κ. Σάββας Χιονίδης. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου. Ο Ταξίαρχος της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας. Ο Αστυνομικός Διευθυντής του Νομού Πιερίας. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης. Ο Λιμενάρχης Κάλλας Κατερίνης. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης. Και ο εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ακολούθως τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και μετά έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου.